Άντε, περιμένω να με πάρεις, όποτε θες. Μην τον ανάψεις, γιατί τώρα τον έχει πιάσει... Μην πω καμιά λέξη. Άντε, περιμένω. Παρακαλώ. Τώρα, 6 μήνες, πότε να τα βιώσω. Εγώ διαβάζω τα sites που λέει ότι είναι οργισμένος ο πρωθυπουργός με τον Μουτσούρη. Εκεί εγώ δεν μπορώ να σου πω, να κι αν είσαι ανεστημένος και τι έχει. Δεν το κατάλαβα. Και δεν έρχομαι ακόμα. Κάνεις, θέλω δεν έρχομαι, δεν μου κάνει. Αλλά εγώ κοίδομαι για τους ανθρώπους εδώ. Το νησιού δεν με ενδιαφέρει, ας πούμε. Τι περιμένω από τον πρωθυπουργό. Θα με κλείσει φυλακή, ας με κλείσει. Άντε, περιμένω με πάρει, σε παρακαλώ, καθηγητά μου, σε παρακαλώ. Μάλιστα. Κύριε Παπαδημητρίου, το σχόλιο σας καταρχήν για τις κινήσεις και του κυρίου Μουτζούρη και αν η κυβέρνηση μπορεί να κάνει διάλογο πια με τον κύριο Μουτζούρη. Κύριος Πέτσας, το απέκτησε. Και όχι μόνο και για την αποχώρηση των ΜΑΤ. Να ξεκινήσω από την αποχώρηση των ΜΑΤ που ήταν μια λογική και αναμενόμενη κίνηση. Νομίζω ότι είναι σωστό. Τα ΜΑΤ δεν πήγαν εκεί για να λύσουν το θέμα το μεταναστευτικό, ούτε για να συγκρουστούν με τους κατοίκους. Και νομίζω ότι πήγαν για να βοηθήσουν να εγκατασταθούν τα μηχανήματα, ώστε να ξεκινήσει. Η δημιουργία των κέντρων. Κύριε Παπαδημητρίου, να έρθουμε λίγο μετά να ξεκινήσουμε από τον κύριο Μουτζούρη, επειδή είδαμε και το απόσπασμα. Ρωτώ το σχόλιο σας για τις ενέργειές του και αν υπάρχει θέμα διαλόγου με τον κύριο Μουτζούρη από την κυβέρνηση. Αν μπορεί η κυβέρνηση να κάνει διάλογο. Το πρόβλημα με τον κύριο Μουτζούρη υπήρχε πριν γίνει γνωστή αυτή η συνομιλία και με τον τρόπο που έχει γίνει γνωστή. Το πρόβλημα ήταν ότι ο κύριος Μουτζούρης δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες και η κεντρική κυβέρνηση είναι το κράτος. Είναι ένα πράγμα, δεν είναι χωριστά πράγματα. Ο κ. Μουτζούρης επέλεξε την οδό της ακραίας ιδεολογικής τοποθέτησης, ένα ζήτημα που αφορά τους πάντες και αφορά τη χώρα. Είναι και... ακραίος δηλαδή. Υιοθέτησε μια ακραία θέση. Δεν θα ακροδεξιός, ακροαριστερός, τι. Δεν θα κρίνω την προσωπικότητα του καθενός, γιατί δεν είναι νομίζω αυτή τη στιγμή παραγωγικό, δεν είναι χρήσιμο. Υιοθέτησε να μην κάνει τη δουλειά του Περιφερειάρχη. Mm-hmm. Τώρα, αν μπορεί να συνομιλήσει ή όχι, πάντοτε υπάρχει τρόπος να συνομιλήσεις και πρέπει να βρεθεί τρόπος. Mm-hmm. Με τον κύριο Μουτζούρη ή με άλλους παράγοντες. Το κράτος πρέπει να ξαναλειτουργήσει και να λειτουργήσει ενιαία. Mm-hmm. Αυτό που με απογοήτευσε περισσότερο από αυτό, γιατί ας δεχτώ ότι υπήρχε μια ένταση εκεί και ότι ήταν για κάτι το οποίο ο ίδιος έπρεπε να φροντίσει να μην κυκλοφορήσει, αλλά τέλος πάντων. Υπάρχει τρόπος. Mm-hmm. Υπάρχει τρόπος, ζητάς μια συγγνώμη, πας παρακάτω. Ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός, δεν πρόκειται να καθίσει να ασχοληθεί με τον κάθε Μουτζούρη πώς περιφέρεται δημοσίως. Θα κοιτάξει να κάνει τη δουλειά. Και αυτό είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή. Κυρία Φωτίου. Αρχικά για τη στάση του Περιφερειάρχη. Δεν θα ασχοληθώ καθόλου με τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Είναι της ακροδεξιάς πολυκατοικίας. Η πολυκατοικία της Νέας Δημοκρατίας έχει όλα μέσα. Γιατί ο κ. Μουτζούρης είναι ακροδεξιός. Κοιτάξτε, είναι όλη η πολυκατοικία, είπα. Ακροδεξιά, μεσαία, φιλελεύθερη, νεοφιλελεύθερη κτλ. Αυτό είναι δικό τους πρόβλημα, να το λύσουν. Εκείνο που συμβαίνει όμως αυτή τη στιγμή στα νησιά, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Συγγνώμη, κύριε Φωτίου. Περιφερειάρχης, ο οποίος αποτελεί θεσμό, μπορεί να κάνει αυτές τις κινήσεις αναφερόμενος στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Αυτό ρωτούμε. Σας εξήγησα. Οι δικές μας απόψεις. Είτε είναι δεξιός, είτε είναι αριστερός, είτε είναι περιφερειάρχης. Και αναφέρεται στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Οι δικές μας απόψεις και το δικό μας ήθος, ναι, όπως ξέρετε, δεν περιλαμβάνει τέτοιου είδους θέματα. Αλλά σας εξηγώ ότι αυτό είναι θέμα όλης της δεξιάς πολυκατοικίας με όλους τους ισορρόφους. Αυτό είναι το ένα θέμα. Και να το λύσουν. Το πολύ σημαντικό θέμα, βέβαια, είναι τι θα γίνει με τον εγκλωβισμό των νησιών. Το διπλό εγκλωβισμό, κατά αυτό. Την άποψή μου. Να προηγηθεί πρώτα το ζήτημα της αποχώρησης των αστυνομικών δυνάμεων. Θέλετε να σχολιάσω την αποχώρηση. Αν έπρεπε να αποχωρήσουν, εάν ορθώς αποχώρησαν και αν υιοθετείτε και αυτά που έγιναν. Εάν συμφωνείτε με αυτούς τους προβληματισμούς. Και αν ορθώς πήγαν. Και αν ορθώς πήγαν, σωστά. Δηλαδή από εκεί, από κάπου ξεκινάει αυτό. Mm-hmm. Κοιτάξτε, υπάρχει να συζητήσουμε όλο το θέμα. Να συζητήσουμε την αποτυχία και την εγκληματική συμπεριφορά που έχει όλο αυτόν τον καιρό ξεδιπλωθεί. Εγκληματική είναι αυτό που έχει συμβεί. Κοιτάξτε να δείτε. Ποιο είναι το έγκλημα? Έχει δηλαδή συμβεί ένας διπλός εγκλωβισμός. Mm-hmm. Ο εγκλωβισμός των προσφύγων μεταναστών στα νησιά μας και των κατοίκων. Ναι. Στους ανθρώπους, τους ανθρώπους, και εδώ δεν θέλω να κάνω κανένα μελοδραματισμό, mm-hmm, αλλά στους ανθρώπους που θεωρήσαμε κάποια ώρα ότι ήταν η τιμή της Ελλάδας.
τους ανθρώπους που θεωρήσαμε κάποια ώρα ότι ήταν υποψήφιοι για Νόμπελ. Mm-hmm. Αυτούς τους ανθρώπους τους στοχοποιήσαμε. Και τώρα έγινε αυτό το τελευταίο εξάμεινο. Τους στοχοποιήσαμε. Όχι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τι σήμαινε όμως, τι κάνουμε λοιπόν όλους αυτούς τους μήνες, κύριε Παπαδημητρίου, τι κάνουμε. Τους δημιουργούμε αδιέξοδο αυτών των ανθρώπων. Εντελώς. Τους φτάσαμε στο σημείο να τους βρίζουμε ακόμη να ακούγονται πράγματα τουρκόσποροι. Να με συγχωρείτε, ο πατέρας μου ήρθε από τη Σμύρνη το 22, από τα Ιβαλή. Mm-hmm. Είμαι πολύ ευαίσθητη σε αυτή την ιστορία, αλλά θα το αφήσω δίπλα. Σας είπε, λοιπόν, σας είπε εσάς κάποιος ότι ο πατέρας σας είναι τουρκόσπορος? Βρίστηκαν οι άνθρωποι ως τουρκόσποροι και αυτά υπάρχουν. Βρίστηκαν οι πολίτες της Λέσβου ως τουρκόσποροι. Αυτά είναι ηχητικά, είναι ηχητικά ντοκουμέντα, τα έχετε ακούσει όλοι. Και εσείς που είσαστε δημοσιογράφοι, τα έχετε εγώ ακούσει. Εγώ δεν το έχω ακούσει. Λοιπόν, ναι. Αυτή τη στιγμή προσβάλλουμε την αξιοπρέπεια. Θυμάστε, κυρία Φωτίου, ποιος το είπε, γιατί δεν το έχω ακούσει και μου κάνει εντύπωση. Σας κάνει μεγάλη εντύπωση. Από τους αστυνομικούς εννοείται βρίστηκε. Βρίστηκε, βέβαια, και από τους αστυνομικούς. Και από τους αστυνομικούς. Τώρα μιλάμε για το τι θα κάνει το κράτος ή για το τι είπε ένας αστυνομικός. Ακούστε εδώ, οι αστυνομικοί παίρνουν εντολές. Δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυθαιρέτως κάτι. Πήραν παίρνουν εντολή, εντολές. Δηλαδή, να πούν τον πατέρα σας τουρκόσπορο, κυρία Φωτίου. Πολιτικούς προϊσταμένους οι αστυνομικοί. Οι πολιτικοί προϊσταμένοι, δηλαδή, οι αξιωματικοί της αστυνομίας. Και αυτοί είπαν σήμερα, στους αστυνομικούς, τα λέτε τουρκόσπορος. Κύριε Παπαδημητρίου, αφήστε με να το πω. Θέλω να συμμετάσχετε στην επίλυση του προβλήματος. Αυτό θέλω να πω. Χάνουμε τον χρόνο μας τώρα. Εμείς δεν χάνουμε κανένα χρόνο. Όταν πρόκειται για ένα τόσο δύσκολο θέμα, το οποίο έχει γίνει μπάχαλο από αυτή την κυβέρνηση, το οποίο έχει φέρει σε ακραίες καταστάσεις τα νησιά μας, δεν είναι όσο χρόνο θέλετε. Θα μείνουμε εδώ και θα το συζητάμε συνέχεια. Να δεχτώ. Γιατί καλά, εμείς... όταν τελειώσετε. Ναι. Ελάτε. Λοιπόν, τι είπαμε λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους? Κάναμε εισβολή με ΜΑΤ, με δημιουργίες ΜΑΤ, για να αντιμετωπίσουμε τι? Παράνομες πράξεις της κυβέρνησης. Είναι παράνομη. Τι έκανε? Οι κλειστές δομές είναι παράνομες. Η κατασκευή κλειστών δομών θα είναι παράνομες. Πώς είναι παράνομες? Αφού ψηφίσαμε νόμο τον Οκτώβριο. Αυτό. Δεν ψηφίστηκε νόμος. Κανονικός έγινε νόμος, πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Όχι, όχι, όχι. Συγχωρείτε. Νόμος, κανονικά. Για την επίταξη των περιουσιών των ανθρώπων εκεί. Έγινε πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Δεν πέρασε η επίταξη καν από τη Βουλή μέχρι στιγμή. Επιτρέψτε μου. Λοιπόν, πάμε τώρα για τις κλειστές δομές. Μια στιγμή, να τα πάρουμε ένα, αποφάσισαν... θα τα ξεχάσουμε. Όχι, θα τα πάρετε ένα-ένα όταν θα έρθει η ώρα σας. Εσάς περιμένω ολοκλήρωση. Περιμένω λοιπόν, δώστε μου λίγο χρόνο, ακούστε με καλά. Λοιπόν, η κυβέρνηση κάνει το ένα λάθος πίσω από το άλλο. Πού έφτασε αυτή τη στιγμή? 6 μήνες με 7, κατήργησε ένα υπουργείο, μας είπε μετά από 5 μήνες, με ασυγχωρείτε, λάθος. Μάλιστα. Με έκανε κατήργηση στο ΆΜΚΑ των μεταναστών και φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι μήπως είναι και υγειονομική βόμβα οι μετανάστες. Ναι. Έκανε αυτή τη στιγμή, αποφάσισε τα κλειστά κέντρα. Ναι. Της είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι αυτό δεν θα σε πάει πουθενά. Δεν θα την πάει πουθενά γιατί δεν βγαίνει στα νούμερα. Άρα να μην γίνουν. Βεβαίως να μην γίνουν. Μάλιστα. Είμαστε κατηγορηματικοί στο να μην γίνουν. Και είπε και να ο Αλέξο Τσίπρας, είπε χτες, επειδή είμαστε πάρα πολύ, δεν κάνουμε αντιπολίτευση σε θέματα που έχουν τέτοιες μεγάλες επιπτώσεις, είπε, αποσύρετε τα ΜΑΤ, πρώτον. Ναι. Δεύτερον, αποσύρετε την ποινική, δηλαδή την επίταξη των περιουσιών. Ναι. Τρίτον, μην προχωρείτε στην υλοποίηση των κλειστών δομών. Και αρχίστε ένα σχέδιο από συμφόρηση των νησιών με τη μεταφορά των προσφύγων και μεταναστών στην ενδοχώρα. Πόσους λέτε να μεταφέρουν? Είπε, θα σας πω. Και είπε, σε αυτή την περίπτωση, εάν αυτά τα τρία γίνουν, εγώ... Θα συμβάλλω. Σαν αρχηγός της αντιπολίτευσης. Όχι, είπε, θα βάλω πλάτη. Μάλιστα. Δηλαδή, Ελάτε, θα πάω σε όλη την Ελλάδα, θα πείσω τις τοπικές κοινωνίες ότι αυτό που τους έλεγε ο Μητσοτάκης, ότι πρέπει να αρνείστε τους πρόσφυγες και μετανάστες. Ναι. Γιατί εμείς είχαμε τοποθετήσει πόσα εκατομμύρια πέρασαν από τη χώρα. Πέρασαν, δεν έμειναν εδώ, κυρία Φωτίου. Τώρα αυτό και είναι... πόσα μείνανε λοιπόν τόσα χρόνια? Πόσα μείνανε, κύριε Τζουνό, ξέρετε? Ξέρετε πόσα μείνανε? Λοιπόν, πώς ποια είναι
Τι είχαν παραπάνω να διαχειριστούν. 50, 60, 70.000. Βεβαίως, 70.000. Οι υπόλοιποι φύγανε. Τι παραπάνω. Αυτός ο πληθυσμός είναι όλος και όλος. Τι έχουν κατά κύριο Πέτσα, ο οποίος τα δήλωσε το πρωί ο Πέτσας, 90.000 έχουν. Ναι. Αυτό είναι που έχουν να διαχειριστούν όλους τους πρόσφυγες. Για όνομα της Παναγίας. Δεν μπορούν δηλαδή, τόσο άχρηστοι είναι, να κάνουν αυτή την ιστορία. Πάντως εγώ δεν έχω καταλάβει. Με πλωτά φράγματα. Πουθενά στη χώρα να πούνε ότι καλοδεχόμαστε τους πρόσφυγες. Ναι. Δηλαδή αν το έχετε καταλάβει εσείς. Εννοώ, έχετε δίκιο, κύριε Κούτρα. Έχετε δίκιο, κύριε Κούτρα. Φέρετε εδώ. Στην Τρίπολη, στην πατρίδα μου. Έχετε δίκιο, κύριε Κούτρα. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά κοιτάξτε, ποιος έφτιαξε αυτό το κλίμα. Δεν μπορεί να υπάρχει μια χώρα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης και ξαφνικά να γίνεται «Δεν θέλω κανέναν». Η αλληλεγγύη πώς χτίζεται. Ή θα χτίσουμε την αλληλεγγύη προς τα νησιά από την ενδοχώρα, θα τη χτίσουμε την αλληλεγγύη. Και μπαίνοντας μπροστά με όλο το πολιτικό κόστος. Κύριε Φωτίου, μιλάει 5 λεπτά τώρα. Θα μιλήσετε και εσείς 5. Είστε έμπειρος δημοσιογράφος, κρατάτε τα λεπτά μου. Ελάτε, ελάτε, κύριε Παπαδημητρίου. Κρατάτε τα λεπτά μου και θα μιλήσετε, κύριε Παπαδημητρίου. Δεν σας φημώνει. Εδώ τη συζήτηση διαχειρίζονται οι συνάδελφοι. Λοιπόν, το πρώτο και το βασικό είναι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα θέμα το οποίο πρέπει να λύσουμε και πρέπει να λυθεί από το κράτος. Το κράτος έχει την ευθύνη. Και όταν λέμε κράτος, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο η κυβέρνηση. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα, ότι δεν μπορεί ξαφνικά ο Περιφερειάρχης να σηκώνεται να φεύγει και με τη συμπεριφορά του στο κάτω-κάτω της γραφής. Είναι Περιφερειάρχης μιας πολύ ευρείας περιφέρειας. Δεν είναι μόνο της Λέσβου. Αυτή τη στιγμή έχουμε πείτε 110-120.000 ανθρώπους στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι ήδη στην υπηρετική χώρα και οι υπόλοιποι είναι στα νησιά. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουν οι νησιώτες και τους καταλαβαίνω απολύτως είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε η διαχείριση του μεταναστευτικού τα προηγούμενα χρόνια τους έχει δημιουργήσει μια έλλειψη εμπιστοσύνης προς αυτό που λέμε κράτος. Και δυστυχώς πρέπει αυτή να ξαναβρεθεί. Το σχέδιο της κυβέρνησης, εγώ θα δεχτώ ότι δεν εξαπλώθηκε αμέσως παντού και με τον τρόπο που θα έπρεπε. Είχα άλλη άποψη, αλλά δεν πειράζει. Γρήγορα φέραν τον νόμο πάντως τον Οκτώβριο. Ο νόμος λέει ότι θα κάνουμε αυτά, διαφωνεί η αντιπολίτευση και γι' αυτό δεν το υποστηρίζει καθόλου. Αλλά είναι ένας λογικός νόμος και έχει ένα λογικό σχέδιο το οποίο είναι σε πλήρη συμμόρφωση και με τις συζητήσεις που έχουν γίνει με τους Ευρωπαίους. Δεν μπορεί λοιπόν οι τοπικές κοινωνίες όμως να είναι δύσπιστες απέναντι στο σχέδιο της κυβέρνησης. Εγώ συμφωνώ απολύτως. Γιατί δεν έχουν δει κάπου να εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας και θα σας πω, θα σου πω ότι έχουν δίκιο που είναι δύσπιστοι. Έτσι όπως συμπεριφέρεται το ελληνικό κράτος σε ένα μείζον θέμα όλα αυτά τα χρόνια έχουν δίκιο. Και ξαφνικά βλέπουν τα ΜΑΤ και που έχουν άδικο, που έχουν κατά τη γνώμη μου άδικο. Έχουν άδικο και ευτυχώς δεν το κάνει όλος ο κόσμος. Καταλαβαίνουν. Δηλαδή έχουν άδικο όταν δεν καταδικάζουν, αλλά και νομίζω ότι σήμερα το πρωί έχουν καταδικαστεί πλήρως και με πολύ αιχμηρό τρόπο αυτά που έγιναν εκεί που, στο ξενοδοχείο που φιλοξενούσα τους αστυνομικούς υπαλλήλους. Αυτό που πρέπει όμως για να πιστούν όλοι είναι να εφαρμοστεί ένα σχέδιο, να ξέρουμε τι κάνουμε. Το θέμα των κλειστών κέντρων, δηλαδή το θέμα του να ελεγχθούν κανονικά οι ροές, νομίζω το εξήγησε το πρωί και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Πέτσας. Εδώ έχουμε ένα ζήτημα ότι ήρθαν ξαφνικά, για παράδειγμα, πάρα πολλοί Αφγανοί. Ναι. Οι Αφγανοί, σε αντίθεση με το τι υποστηρίζουν όπου τους ακούω οι εκπρόσωποι της αντιπολιτεύσεως, που πιστεύουν ότι 8 στους 10 είναι πολιτικοί πρόσφυγες, κάτι με το οποίο διαφωνούν οι αριθμοί, αλλά διαφωνεί και η ύπατη αρμοστία στις οδηγίες που δίνει. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το δούμε ξεχωριστά. Οι περισσότεροι είναι τέτοιοι. Έχουν έρθει από εκείνα τα μέρη. Και πρέπει να το δούμε ξεχωριστά, διότι αυτούς είναι οι πρώτοι που θα υποχρεωθούμε να τους επιστρέψουμε. Μάλιστα. Με βάση λοιπόν τη συμφωνία που έχει γίνει και παρά αντίθετες αποφάσεις ακόμη για τους συμβουλίους της επικρατείας, που αφορούν όμως τους ευάλωτους, τα παιδιά και τους ευάλωτους, αυτοί πρέπει να μείνουν εκεί για ένα διάστημα. Άρα οι δομές, ο καλύτερος έλεγχος, το γεγονός να ξέρουμε, διότι η Μόρια αυτή τη στιγμή τι είναι. Η Μόρια είναι ένα σκορποχώρι. Ήταν λάθος που πήγαν τα ΜΑΤ, κύριε Παπαδημητρίου. Τα ΜΑΤ πήγανε γιατί υπήρχαν απειλές και υπήρχε μια δύσκολη επικοινωνία με το Μουτζούρι. Έτσι, γιατί αλλιώς, αν είχαν βοηθήσει, νομίζω θα γινόταν πιο εύκολα τα πράγματα. Τις σκηνές που είδαμε τώρα να πέφτει ξύλο, πετροπόλεμος, να πηγαίνουν οι κάτοικοι να χτυπάνε τα παιδιά στα ΜΑΤ. Δεν πήγαν κάτοικοι, πήγαν ορισμένοι άνθρωποι. Ναι. Ορισμένοι, τους λέω ανθρώπους, γιατί είμαστε ακόμη όλοι μαζί σε μια χώρα. Αλλά πήγανε κάποιοι εξαιρετικά ακραίοι. Γι' αυτό και καλό. Καλό με όση δύναμη έχω, την αντιπολίτευση, να μην κρύβεται πίσω από. Γιατί η αντιπολίτευση κρύβεται πίσω από αυτούς τους ακραίους. Πίσω
πίσω από το ότι οι δομές, οι οργανωμένες δομές, γιατί εγώ οργανωμένες τις λέω κλειστές, άλλωστε δεν μπορείς να τις έχεις κλειδωμένες όπως νομίζουν κάποιοι ή να τους έχεις φυλακισμένους ανθρώπους, απαγορεύεται από τους νόμους μας και από τις διεθνείς συμβάσεις. Άρα εδώ μιλάμε για μια οργανωμένη δομή. Η προσπάθεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι να οργανώσει το πράγμα σε μια βάση ορθολογική. Πρέπει, μου επιτρέπετε, να τελειώσω με αυτό. Πρέπει. Όταν θα έρθει η ώρα να καθίσουμε στο τραπέζι το ευρωπαϊκό, γιατί από ό,τι φαίνεται θα καθίσουμε το καλοκαίρι και θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για να πάμε στο Δουβλίνο 4. Μέχρι το καλοκαίρι πρέπει η Ελλάδα... θα ξεθούν οι ροές σε λίγο. Ναι, αλλά αν εμείς μέχρι τότε έχουμε καταφέρει ως χώρα να πείσουμε ότι εδώ είμαστε ικανοί να διαχειριστούμε το ζήτημα αυτό, τότε η φωνή μας θα είναι δυνατή και τα αιτήματα που θα έχουμε στο τραπέζι θα τύχουν αποδοχής. Αν όχι, αυτά που λέμε τώρα, η Frontex, τα χρήματα για τη διαχείριση του μεταναστευτικού να πάνε εκτός ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Να μας δώσουν τη δυνατότητα τα δικά μας χρήματα που ξοδεύουμε γι' αυτό να μην υπολογίζονται στον υπολογισμό του πρωτογενούς πλεονάσματος. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα. Ναι. Αλλά πρέπει πρώτα απ' όλα να αποκτήσουμε κράτος. Ας δούμε λοιπόν το πράγμα με ένα διαφορετικό τρόπο και εγώ θα σας λέω, θα δείτε ότι οι κάτοικοι της Λέσβου, τη Σάμου. Η Σάμος, ας πούμε, έχει ένα πρόβλημα ότι πλέον δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός. Τόσο πολλοί τους άφησαν να πληθύνουν τους ανθρώπους δίπλα από το βαθύ, που πλέον δεν υπάρχει διαχωρισμός. Ας ανασυγκροτήσουμε το κράτος και σε αυτό η ευθύνη της εξωματικής αντιπολιτεύσεως είναι συνταγματική, δεν είναι γενικώς ένα θέμα πολιτικής τοποθέτησης. Είπε, κυρία Φωτή, έβαλε τρεις προϋποθέσεις ο πρώην Πρωθυπουργός. Να πω ένα σχόλιο πάνω σε όσα είπε. Μίλησα λιγότερο από εσάς, από ό,τι βλέπω. Μίλησα λιγότερο από εσάς, κυρία Φωτή. Δύο πράγματα. Δεν είναι το πρόβλημα επικοινωνία. Δύο πράγματα. Δεν είναι το πρόβλημα σήμερα στα νησιά κακή επικοινωνία. Δεν το επικοινωνήσατε στο σχεδιασμό. Γιατί είναι αδιέξοδη κατάλαβα η κατάσταση. Ότι δεν θα υποστηρίξετε τελικά θα σας όμως. Πω. Γιατί είναι αδιέξοδη. Θα υποστηρίξουμε αν σταματήσετε να λέτε ότι θα κάνετε και κλειστά κέντρα στα νησιά. Θα πάμε σε όλη την επικράτεια μαζί σας παντού. Πόσους θέλετε να μεταφέρουμε, περιμένετε τώρα, θα σας πω νούμερα. Θα σας πω νούμερα. 20.000 είναι στη Μόρια σήμερα. Είναι. Πόσους θέλετε λοιπόν, να μεταφέρουμε. Περιμένετε. Το 37% είναι Σύριοι. Του τεστ είναι 8.000. Αυτοί είναι πρόσφυγες. Γιατί δεν τους μεταφέρατε. Δεν είναι ακόμη δεύτερον, πρόσφυγες. Όταν δεύτερον. Γίνουν, γι' αυτό είπαμε να γίνεται γρήγορα η εξέταση του προϋποθέματος του. Οι υπόλοιποι 8.000, είναι Αφγανοί. Από αυτούς το 37% πάντα παίρνει θέμα, παίρνει θέμα ασυλίας. Δηλαδή ότι μα έχουν έρθει 21.000 τους τελευταίους μήνες, 21.000 φύγανε από τα νησιά. Ακούστε τα νούμερα. Ακούστε τα νούμερα. Μισό λεπτό να ακούσετε τα νούμερα. Άρα μπορούσαν να έχουν μεταφέρει ήδη 8 και 8 και τουλάχιστον. Και δεν το έκαναν. Οι υπόλοιποι πρέπει να πάνε σε οργανωμένες δομές. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε πολλά μηνύματα από τους νησιώτες εδώ. Μπράβο. Γιατί η λογική σας είναι εγκλωβισμός οποίοι... για να στείλουμε μήνυμα στην άλλη πλευρά να μην έρχονται. Αποτύχατε. Γεια σας, κύριε Παπαδημητρίου. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, sky.gr.